Αν υπήρχαν κάποια ίχνη πλαστικού, θα καίγονταν και θα μαύριζαν. Πάγος και νερό μαζί, δείγμα για να μετρήσουμε την ηλεκτρική του αντίσταση. Φέρει τα 260 κιλό, 0,3 μεγόμενο, 311 και ανεβαίνει. Και στην κλίμακα των 20 μεγόμ έχουμε μία ένδειξη 670 κιλό μέγιστη. Δοκιμή στα 20 κιλό, η αντίσταση είναι μεγαλύτερη. Δοκιμή στα 200 κιλό, η αντίσταση είναι πάλι μεγαλύτερη του νερού από χιόνι, του απεσταγμένου. Και φέρνουμε νερό γρύσης. Ξανά οι ακροδέκτες του νερό χωρίς να ακουμπάνε τα μεταλλικά μέρη. Και τώρα βλέπουμε ότι το νερό της βρύσης έχει μία αντίσταση της τάξης των 160-170 κιλό, ενώ το νερό από το χιόνι, το απεσταγμένο, είχε 670 και 170. Αυτή είναι η διαφορά που δείχνει ότι το χιόνι ήταν απεσταγμένο, χαδαρό και χωρίς προσμίξεις ηλεκτρολιτών. Με πολύ λιγότερες εν πάση περιπτώσει.